κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος στα Βαλκάνια. Ποιες οι προϋποθέσεις που προτείνει ο Κώστας Σιμίτης για την κατάπαυση του πυρός? Με σκίτσα αλλά και σκληρές γραφές προς τον πρόεδρο Κλίντον, καταδικάζουν την κατάσταση στη Ιουγκοσλαβία δεκάδες παιδιά στην Κομωτινή. Και ακόμη, ποιο πρόβλημα δημιουργείται από τις άσχημες καιρικές συνθήκες στην κοινότητα Καλυθέας? Τι λένε οι κάτοικοι? Περισσότερες λεπτομέρειες στα αναλυτικά ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων της Ροδόπης τηλεόρασης που ξεκινά αμέσως τώρα. Αγωνιώδεις προσπάθειες για να διαφανεί κάποιο φως στην επίλυση του προβλήματος που υπάρχει στα Βαλκάνια καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης δηλώνει ότι το διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος Κλίντον και περιλαμβάνει μέρος του Ιωνίου Πελάγους στη ζώνη των μαχών δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά όσους έχουν διαφορές ή συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγωνιώδεις προσπάθειες να σπάσει η ομοφωνία στο ΝΑΤΟ υπέρ της συνέχισης των βομβαρδισμών και να διαφανεί επίλυση του προβλήματος προτού κλιμακωθεί ο πόλεμος με χερσαία επέμβαση καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αυτό ήταν το νόημα της χθεσινής πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, ο οποίος για πρώτη φορά είπε ότι η στρατιωτική επέμβαση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και παρουσίασε σχέδιο 5 σημείων για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος του Κωσυφοπεδίου, τονίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί για όλη την περιοχή και για την Ελλάδα η συνέχιση του πολέμου. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε σαφής αλλαγή κλίματος, καθώς ορισμένες χώρες έδειξαν σαφώς ότι επιθυμούν να βρεθεί πολιτική λύση. Το σχέδιο Σιμίτη, σχεδόν ταυτόσιμο με το γερμανικό, προβλέπει ενεργοποίηση του ΟΗΕ και συμμετοχή της Ρωσίας και αποβλέπει στη δραστικότερη παρέμβαση και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί και επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις επόμενες ημέρες. Αμέσως μετά ο Κώστας Σιμίτης μίλησε για πρώτη φορά για το αδιέξοδο της στρατιωτικής επέμβασης στην Ιουγκοσλαβία και για τους κινδύνους που εγκυμονεί. Όπως είπε, η επέμβαση αυτή δεν απέτρεψε την εθνική κάθαρση στο Κωσυφοπέδιο. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες κατακλείζουν τα γειτονικά κράτη. Οι θάνατοι, οι αρρώστιες, η πείνα, η καταστροφή αποτελούν μόνιμο φαινόμενο στην περιοχή. Οδήγησε σε θάνατο αμάχους αμέτωχους, πράγμα παράδεκτο. Η Ελλάδα εντωμεταξύ έχει υποστεί σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Ο τουρισμός το καλοκαίρι μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Οι εξαγωγές και η εμπορική κίνηση έχουν μειωθεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι βασικός στόχος είναι να αποδεχθεί η Ιουγκοσλαβία τις προϋποθέσεις για την ταυτόχρονη κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια η αποδοχή τους από το ΝΑΤΟ να ακολουθήσει. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι να αποσυρθούν τα στρατεύματα της Ιουγκοσλαβίας από το Κωσυφοπέδιο, να επιστρέψουν με ασφάλεια οι πρόσφυγες στις εστίες τους, να αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη με ευρεία νομιμοποιητική βάση, να εμπλακούν στις διαδικασίες ειρήνευσης στα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας, να νομιμοποιήσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Επίσης, να συνεργαστεί η Ρωσία, ώστε η προσπάθεια για ειρήνευση να στηριχθεί από πολλές χώρες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα αναπτύξει αυτές τις θέσεις στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, θα επιδιώξει να συγκληθεί στην Αθήνα διάσκεψη κορυφής των Βαλκανικών χωρών. Εν τω μεταξύ, καθησυχαστικός ήταν μέσω των ραδιοφωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ο Υπουργός Υγείας Νίκος Φαρμάκης για τα όσα ακούγονται από τις οικολογικές οργανώσεις για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, τα πράγματα σήμερα βρίσκονται σε επίπεδο φημολογίας από μέρος των οργανώσεων, διότι από κανένα επίσημο φορέα, ο οποίος έχει κάνει μετρήσεις των διαφόρων ρήπων καθώς και ραδιενέργειες, δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο στοιχεία που να δικαιολογούν την όποια ανησυχία. Οι φρικτές εικόνες πολέμου που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά κανάλια και έκαναν το γύρο του κόσμου προκάλεσαν την αγανάκτηση όλων των ανωνύμων πολιτών. 22 ημέρες μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία, απλοί πολίτες καταδικάζουν τις εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο για ακόμη μια φορά άδικο. Ξεριζωμός, ξεσπίτωμα, ώρες οδηπορικούς σε καραβάνια που δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, με προορισμό χωρίς πηξίδα αλλά και φόβος για τις επόμενες στιγμές και θάνατος τραγικός, απρόσμενος από τα έξυπνα όπλα που χτυπούν άκομψα και άγαρπα το στόχο. Χωρίς να ακούνε οι νατοικοί διαμεσολαβητές το ανθρώπινο κλάμα, χωρίς να συγκινούνται από τον ανθρώπινο πόνο και τον δυσβάσταχτο συνέστημα της απώλειας της ανθρώπινης ζωής. Είναι άδικος ο πόλεμος, βροντοφωνάζουν απλοί πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για ποιο λόγο πολεμούν, αναρωτιούνται σήμερα κομμωτινέοι πολίτες, επισημένοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Άδικος είναι, παιδιά, άδικος. Για ποιο λόγο πολεμάνε? Ξέρουνε, δεν ξέρω. Καλό να γίνεται πόλεμο? Δεν γίνεται, δεν είναι καλό. Πώς δεν είναι καλό, πόλεμο καλό είναι? Δεν είναι καλό.
Δεν είμαστε υπέρ πολέμου. Υπέρ της αυτής είμαστε, ειρήνη. Έχετε να στείλετε ένα μήνυμα. Έχουμε να σταματήσουμε. Καταρχήν δεν θα έπρεπε να γίνει πόλεμος εκεί πέρα. Έπρεπε να βρουν κάποιες λύσεις πολιτικές που να μην φτάνουμε έτσι στον 21ο αιώνα σε πολέμους και σε τέτοιες λύσεις, ας πούμε. Εσείς τι μπορείτε να προτείνετε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Το μήνυμα να συνεχίσουν να τα συζητούν τα πράγματα, να κάθονται στα τραπέζια και να τα λύνουν. 22 μέρες μετά το πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, ποια είναι η δική σας γνώμη και ποια μηνύματα θέλετε να στείλετε? Να τα στείλετε μέσω των τοπικών σας αργών στην κυβέρνηση, που ψηφίσατε την κυβέρνηση. Τους λυπάμαι πάρα πολύ και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Έτσι αυτό νομίζω. Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα, να σκοτώνονται ζάμπα και βέβαια σε τόσο κόσμος. Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να τελειώσουν όλα, τα πάντα, ελληνικά. Ο κόσμος έχει φύγει από το σπίτι του. Δεν είναι εύκολο όταν γίνεται πόλεμο να φύγει ο κόσμος από το σπίτι του, γιατί ξενιτεύεται. Όταν ο πόλεμος αναπαράγει τη λογική του, τότε ο πολιτισμός πει έργο. Και όταν πρωταγωνιστές στον τομέα του πολιτισμού είναι τα παιδιά, τότε ο λόγος τους ίσως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Επί 22 ημέρες τώρα μένεται ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία και σε δεκάδες πόλεις της χώρας οι αντιπολεμικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επικαιρότητας. Έτσι και στην Κομωτινή άλλη μία εκδήλωση ειρήνης πραγματοποιήθηκε σήμερα. Οι διοργανωτές της προχθεσινής συγκέντρωσης συναυλίας στην πλατεία, δηλαδή οι νομαρχιακές επιτροπές πολιτικών κομμάτων, σωματεία και σύλλογοι, προσκάλεσαν μικρά παιδιά στον πεζόδρομο της Βενιζέλου προκειμένου αυτά να εκφράσουν την αντίθεσή τους με ό,τι πολεμικό. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και με μεράκι, ελπίδα αλλά και δυναμισμό ζωγράφησαν για την ειρήνη. Ζωγράφησα για την ειρήνη. Τι ακριβώς ζωγράφησες? Χελιδόνια, ένα κλαδί ελιάς. Για πες μας και δύο λόγια για αυτόν τον πόλεμο που γίνεται. Ποια είναι η δική σου γνώμη και τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει? Να σταματήσουν να βομβαρδίζουν, γιατί δεν είναι κρίμα να βομβαρδίζουν το καημένα τα παιδάκια να σκοτώνονται. Οποιαδήποτε στιγμή σε καλέσουν να συμμετέχεις σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, πάντα θα είσαι παρόν? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί μου αρέσει να ζωγραφίζω για την ειρήνη, περνάω καλά. Εσύ για ποιο λόγο είσαι σήμερα εδώ? Για να ζωγραφίσω για την ειρήνη. Τι ζωγράφισες εσύ? Ήλιους, περιστέρια και συνθήματα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε εκείνους που έχουν την εξουσία στα χέρια τους και που κάνουν τον πόλεμο? Να βάλουν μυαλό, να σταματήσουν τον πόλεμο και να μην τα θέλουν όλα δικά τους. Ποια είναι η δική σου γνώμη για τον πόλεμο? Ότι είναι πολύ κακό πράγμα αυτό ο πόλεμος. Πώς χαρακτηρίζεις εκείνους που κάνουν τον πόλεμο? Ότι είναι πολύ κακοί, δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Αν ξαναγίνουν τέτοιες εκδηλώσεις αντιπολεμικές, θα συμμετάσχεις και πάλι? Ναι. Σήμερα ήρθα εδώ για να ζωγραφίσω πράγματα για την ειρήνη. Εύχομαι σε αυτούς που πολεμάνε στα Βαλκάνια να έχουν πάντα ειρήνη και σε αυτούς που τους βομβαρδίζουν να βάλουν μυαλό και να μην κάνουν πόλεμο. Είσαι πολύ μικρός ακόμη. Παρ' όλα αυτά συμμετέχεις σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πιστεύεις ότι πάντα θα πολεμάς για την ειρήνη με αυτόν τον τρόπο? Ναι, πιστεύω. Για ποιο λόγο? Γιατί μ' αρέσει να προστατεύω την πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Εσένα πώς θα λένε? Μιχάλη. Και τι έκανες εδώ σήμερα? Ήρθα εδώ για να ζωγραφίσω πράγματα που συμβολίζουν την ειρήνη. Όπως? Ήλιους, περιστέρια, διάφορα τέτοια. Θέλεις να στείλεις το δικό σου μήνυμα σε εκείνους που έχουν την εξουσία στα χέρια τους και κάνουν αυτόν τον πόλεμο? Θέλω να τους πω να σταματήσουν τον πόλεμο για να μην γίνεται τέτοιο κακό και να έχουν πάντα ειρήνη. Ζωγραφίσαμε. Τι ζωγράφισες? Ζωγράφισα ένα πύραυλο που τον διέγραφα με δύο λουλούδια. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε εκείνους τους πολεμοχαρείς ανθρώπους? Ότι πρέπει να έχουν πάντα ελπίδα, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εσύ τι έχεις να προσθέσεις? Ποια είναι η γνώμη σου για τον πόλεμο? Δεν πρέπει να γίνεται ο πόλεμος, γιατί δεν είναι καλό πράγμα. Δεν θέλουμε πόλεμο.
φωτιά. Θέλουμε ειρήνη, αγάπη και χαρά. Δεν θέλουμε πουθάνω, τα ισχυρά μικρά. Εκτός όμως από τις αντιπολεμικές καλλιτεχνικές του στάσεις, τα παιδιά εκφράστηκαν και με γραπτό λόγο. Χαρακτηριστικό είναι ένα κείμενο επιστολή προς τον πλανητάρχη. Ο μικρός φιλιρινιστής Φώτης Γκαϊτατζής έγραψε προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Μα καλά κύριε Κλίντον, σας λέω και κύριε, ένας τρελός είσαι. Στέλνετε τους παλιοφαντάρους σας στον πόλεμο και εσείς παίζετε γκολφ. Τι σας στένε οι Σέρβοι και τους βομβαρδίζετε? Ντροπή σας. Εκτός από τρελός, είστε και αντίχριστος που τους βομβαρδίζετε το Πάσχα. Δειλέ, δειλέ. Τώρα δεν ξέρεις τι να κάνεις με το σκάνδαλο Λεβίνσκι και βομβαρδίζεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Σαν πως κεφάλι είναι αυτό ή άχυρο. Εσύ είσαι ένα σκιάχτρο που τρομάζεις τα πουλιά, τους Σέρβους, χωρίς καν να κινείσαι. Αντίο, πάλιο βομβαρδιστή». Τέλος, η κυρία Γογόφα Κυρίδου, εκ των διοργανωτών, έκανε γνωστό πως όσο θα συνεχίζονται οι κατάπτυστοι νατοικοί βομβαρδισμοί, θα συνεχίζονται και οι αντιπολεμικές εκδηλώσεις στην Κομωτινή. Εικόνα εκδηλώσεων συνέχεια λοιπόν εδώ στο πεζόδρομο της Βενιζέλου, παρέα με μικρά παιδιά, με την ελπίδα αυτού του τόπου και όλων των τόπων. Δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Τα είπατε όλα στην προσφώνηση, αλλά τα είπαν νομίζω και προηγουμένως τα παιδιά και το έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, φτιάχνοντας απίθανες ζωγραφιές, όλες με φιλιρινικό περιεχόμενο. Από παντού βγαίνει το σύνθημα «Να σταματήσει ο πόλεμος, θέλουμε ειρήνη». Είναι επηρεασμένα τα παιδιά από τις σκηνές που βλέπουν από την τηλεόραση. Πολλές ζωγραφιές είχαν το τρένο πάνω στη γέφυρα και ένας πύραυλος να το σημαδεύει. Είχαν το κομβόι με τους άμαχους που επίσης το έχουν με τα πτώματα γύρω-γύρω. Νομίζω ότι έδωσαν με τον καλύτερο τρόπο την ευαισθησία τους και ένα μήνυμα πολύ πιο αγνό από αυτό που θέλουν άλλοι να δίνουν χωρίς να το πιστεύουν. Με δεδομένη τη δυναμική κινητοποίησή σας, μπορούμε να θεωρήσουμε, να υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις? Βεβαίως και θα υπάρξουν άλλες εκδηλώσεις και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και δυστυχώς δεν σταματάει ο πόλεμος, ο κόσμος θα συνειδητοποιεί και θα πρέπει να συνειδητοποιείται περισσότερο και να ευαισθητοποιείται περισσότερο, ώστε να διοργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις, ίσως πιο ευρηματικές, ίσως πιο ελκυστικές. Και έπειτα από αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιάννη Πετρακόπουλου, να αλλάξουμε θέμα. Ούτε αρχή, αλλά ούτε και τέλος φαίνεται να έχουν τα προβλήματα των κατοίκων της κοινότητας Καλλιθέας, τα οποία εντείνονται κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την υπερχείληση του αντιπλημμυρικού καναλιού. Η μη λειτουργικότητα του καναλιού είναι εμφανής και κατά τους θερινούς μήνες, αφού είναι αδύνατο να αντληθεί νερό. Στην Καλλιθέα του νομού Ροδόπης δεν υπάρχουν μεγαλοκτηματίες. Με μικρά κομμάτια γης, λίγων στρεμμάτων, κάθε γεωργός του χωριού παλεύει να κερδίσει τα προστοζήν. Αυτή η πάλι όμως μάλλον είναι άνηση. Όποτε η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, τα χωράφια πλημμυρίζουν, οι καλλιέργειες καταστρέφονται και το χειρότερο. Κάποιες εκτάσεις δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν καν προκειμένου να καλλιεργηθούν για την επόμενη περίοδο. Βρισκόμαστε στο κανάλι της Καλλιθέας, ένα κανάλι αντιπλημμυρικό. Ωστόσο, δεν είναι λίγα εκείνα τα χωράφια που όποτε οι βροχές είναι έντονες πλημμυρίζουν. Κάποιοι καλλιεργητές μάλιστα δεν προλαβαίνουν να σπείρουν τις νέες τους οδιές. Πριν από 30 περίπου χρόνια, οι αρμόδιοι, θέλοντας να βοηθήσουν τους γεωργούς της περιοχής, κατασκεύασαν το αντιπλημμυρικό αυτό κανάλι. Ένα κανάλι όμως, το οποίο έχει χάσει τον αντιπλημμυρικό του ρόλο, καθώς τα νερά των βροχών εγκλωβίζονται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω των αναχωμάτων που δημιουργήθηκαν στις δύο όχθες του καναλιού με σκοπό την πρόσβαση οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων. Επίσης, όταν χρειάζονται νερό, πρέπει να αντλήσουν νερό από αυτό το κανάλι στις δύσκολες εκείνες ημέρες. Όμως, το νερό κάθε άλλο παρά καθαρό είναι. Η ακαθαρσία των νερών του καναλιού είναι εμφανής, αφού μάλλον βιομηχανικά λύματα από τις μονάδες της βιομηχανικής περιοχής της Κομωτινής διοχετεύονται σε αυτό. Έτσι, είναι αδύνατο να αντληθεί νερό για τα ποτίσματα των δύσκολων ημερών της ξηρασίας του καλοκαιριού, με συνέπεια να αποκλείονται και καλλιέργειες οπορικευτικών, ενώ και η δυσοσμία είναι έντονη σε ολόκληρη την κοινότητα. Επίσης, οι δύο τσιμεντένιες δίωδη γέφυρες, οι οποίες εξυπηρετούν τη διάβαση από τη μία πλευρά του καναλιού στην άλλη, εμποδίζουν εμφανώς τη ροή των νερών, με αποτέλεσμα αυτά να λιμνάζουν, δημιουργώντας αφενός εστίες μόλυνσης και αφετέρου αναδύοντας την έντονη δυσοσμία. Σίγουρα αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζουμε εμείς. Το κανάλι αυτό είναι αντιπλημμυρικό και έχει γίνει αρδευτικό, το έχουν κάνει.
αλλά και οι κακές κατασκευές, να ορίστε η μυρωδιά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Οι κακές κατασκευές που γίνανε από την πρώην κοινότητα, αυτές των διαβάσεων αυτών, είναι ότι πλημμυρίζει κιόλα. Έχουμε τη μυρωδιά, έχουμε και την πλημμύρα. Έχουμε τα δύο αναχώματα τα οποία εμποδίζουν σε περίπτωση πλημμύρας. Ναι. Και αυτά τα αναχώματα γίνανε για καλύτερα και μας βγήκαν σε χειρότερο. Κάθε 200 μέτρα πρέπει να γίνουν τσιμεντάβλακες για να φεύγει το νερό μέσα από τα χωράφια των κατοίκων. Τα βασικά σας αιτήματα αυτή τη στιγμή ποια είναι, κύριε Ανδράτη? Τώρα εμείς ξεκινάμε να σπάσουμε τις γέφυρες αυτές, για τις οποίες έχουν πέσει κάποια λεφτά. Θα ρίξουμε εμείς και άλλα λεφτά για να σπάσουν τις γέφυρες αυτές και να κάνουμε κάτι 2x1 τουλάχιστον άβλακα για να φεύγει το νερό. Το οποίο τώρα μέσα στα πρώτα έργα μας είναι και αυτά εδώ τα δύο. Είναι δύο οι γέφυρες αυτές. Μία εδώ και μία στην περιφέρεια του Ίσαλου, στην περιοχή του Ίσαλου. Όσον αφορά την υγιεινή των νερών. Η υγιεινή απαγορεύεται φυσικά να ποτίζουν για το γύρο, αλλά από ό,τι βλέπω ορισμένοι ποτίζουν διάφορες καλλιέργειες. Το νερό δεν είναι καθαρό, έτσι? Έχει χημικά λίματα από τη βιομηχανική περιοχή. Οπωσδήποτε όχι, οπωσδήποτε δεν είναι καθαρό. Και τώρα έχει συγκροτηθεί επιτροπή στο Δήμο Μαρονίας για να ελέγχουμε και εμείς το βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος μας είπαν θα λειτουργήσει γύρω στα τέλη Ιουνίου. Εγώ κατοικώ περίπου στο 1 χιλιόμετρο από την απόσταση που είναι το κανάλι το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό έχει το βράδυ μια έντονη δυσοσμία και δεν βλέπω το, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πρέπει μάλλον να υπάρχουν βιομηχανικά λίματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Ύστερα, αυτό το κανάλι το οποίο έχει γίνει είναι αντιπλημμυρικό κανάλι, εν τούτης όμως κάθε χρόνο πλημμυρίζουν 2.000 και 3.000 στρέμματα χωράφια. Με συνέπεια ότι να μην μπορούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να μην μπορούν να σπείρουν την καλοκαιρινή τους παραγωγή. Τα αιτήματα λοιπόν των γεωργών της Καλλιθέας δεν είναι πολλά. Πρώτον, να γίνει εκβάθυνση του καναλιού. Δεύτερον, να μην διοχετεύονται βιομηχανικά λίματα σε αυτό. Και τρίτον, να καταστραφούν οι δύο γέφυρες που εμποδίζουν τη ροή των νερών του καναλιού. Ακόμη και το τυχερό παιχνίδι Λότο επιστρατεύει η Ιταλική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οικονομικό κόστος της κρίσης στα Βαλκάνια. Η Ιταλία έχει ήδη δαπανίσει αρκετά δισεκατομμύρια λιρέτες από τα κονδύλια άλλων τομέων και τώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κάρλο Ατζέλιο Τσιάμπι πιστεύει ότι μερικές κληρώσεις θα καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες των ανθρωπιστικών αποστολών και των στρατιωτικών δαπανών της Ιταλίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Κάθε μέρα φέρνουμε κοντά σας τις μοναδικές λιχουδιές μας που δημιουργούμε με τέχνη αξεπέραστη και ποιότητα μοναδική. Εδώ και έναν αιώνα, Σαλγκάμας. Σαλγκάμας, οι φίλοι μας ξέρουν. Ακόμη και στις πιο ξεχωριστές στιγμές, εσείς πάλι θα ξεχωρίζετε. Νηφικά Βαπτιστικά Σοφία στην Κομωτινή. Δείτε από κοντά τη μεγαλύτερη συλλογή νηφικών και βαπτιστικών. Νιώστε την άριστη εξυπηρέτηση και την αίσθηση ενός καταστήματος που σέβεται τον πελάτη. Νηφικά Βαπτιστικά Σοφία. Νέα κολεξιόν. Όλα τα επώνυμα νηφικά, τα τελευταία μοντέλα από τους μεγαλύτερους οίκους Ελλάδας και Ευρώπης. Και τα πιο σίκα αξεσουάρ για την νύφη. Νηφικά Βαπτιστικά Σοφία. Στυλά τα ρουχάκια και αξεσουάρ βάπτισης που εχμαλωτίζουν τα βλέμματα. Νηφικά βαπτιστικά Σοφία. Για λαμπάδες, στέφανα, μπομπονιέρες και ό,τι άλλο χρειάζεται, ο τέλειος γάμος και η τέλεια βάπτιση. Νηφικά βαπτιστικά Σοφία. Πάσο 8 έναντι στο Ασποάλα. Τηλέφωνο 7540. Όλα του γάμου και της βάπτισης τα καλά. Και τώρα αναλαμβάνουμε το στόλισμα της Εκκλησίας με τεχνητά άνθη και καμάρα. Όταν συναντώνται η έντεχνη ελληνική μουσική, οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες και όλοι οι νέοι επιτυχημένοι τραγουδιστές, είστε συντονισμένοι στον Ροδόβι FM. Σε 24ωρη βάση με ενημερωτική ζώνη, ψυχαγωγικό πρόγραμμα και συνεργάτες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένα τραγούδια του χθες και του σήμερα. Ράδιο Ροδόπη στους 95,5.
Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Περισσότεροι από 37 εκατομμύρια Τούρκοι θα προσέλθουν αύριο στις κάλπες για την ανάδειξη νέας βουλής αλλά και νέων περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Είναι η πρώτη φορά από το 1946 που διεξάγονται ταυτόχρονα βουλευτικές και δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Την ψήφο των Τούρκων διεκδικούν 20 κόμματα, αλλά στη νέα βουλή αναμένεται να εκπροσωπηθούν μέχρι 6 κόμματα, καθώς ο εκλογικός νόμος θέτει ως όριο το 10% για να εκπροσωπηθεί κάποιο κόμμα. 120 φωτογραφίες ειδωμένες μέσα από το φακό της Λίζας Εύερτ φιλοξενούνται από χθες στην αίθουσα εκθέσεων της Λέσχης Κομωτινέων. Σκηνές της καθημερινής ζωής αλλά και άγνωστες τοποθεσίες στις οποίες αναβίωσε το ελληνικό πνεύμα αποτύπωσε ο φακός. 120 φωτογραφίες άριστης ποιότητας τραβηγμένες με τη φωτογραφική μηχανή της Λίζας Εύερτ παρουσιάζονται από χθες στην αίθουσα εκθέσεων της Λέσχης Κομωτινέων. Φωτογραφίες οι οποίες όμως εκτός από την ποιότητά τους ξεχωρίζουν για ακόμη έναν λόγο. Και προφανώς αυτός είναι ο σπουδαιότερος, καθώς τα φιλμ της κυρίας Εύερτ αποτύπωσαν με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τοποθεσίες, ανθρώπους και σκηνές της καθημερινής ζωής από γωνιές του κόσμου όπου υπήρξε, έλαμψε και εξακολουθεί να βιώνει ο ελληνισμός. Φωτογραφίες τραβηγμένες στην Αλεξάνδρεια, την Αίγυπτο, τη Σικελία, την Κωνσταντινούπολη και σε τόσα άλλα μέρη όπου το ελληνικό πνεύμα μεγαλούργησε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τόπους και λαούς. Η έκθεση, την οποία συνδιοργανώνουν ο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Πολιτισμού, θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 του μήνα καθημερινά 6 με 9.30 το απόγευμα. Είναι μια κοινή οργάνωση του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής. Η έκθεση αυτή είχε οργανωθεί με πολλή επιτυχία το Φεβρουάριο στην Ξάνθη και το Ίδρυμα ήθελε να την μεταφέρει στην Κομωτινή και σε άλλες πόλεις της Τράκης και ο Όμιλος, εκτιμώντας την ποιότητα και τη σημασία της εκθέσεως, ήθελε αυτή τη συνεργασία. Δέχθηκε η πρόεδρος, η κυρία Βιργίνια Τσουδερού, την πρότασή μας και έτσι έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάζουμε στο κοινό της Κομωτινής την έκθεση της φωτογραφίας της κυρίας Λίζας Εύερτ για τα κέντρα διασποράς του ελληνισμού. Νομίζω ότι είναι δύο οι διαστάσεις αυτής της εκθέσεως. Η μια διάσταση είναι καθαρά, ας πούμε, καλλιτεχνική από άποψη τέχνης φωτογραφίας, όπου διαπιστώνεται ότι όλες οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αλλά η δεύτερη διάσταση και πιο σημαντική για μας είναι ότι είναι ένα πανόραμα της διασποράς και της σημασίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Όπως θα διαπιστώσει κανείς, υπάρχουν φωτογραφίες από μνημεία είτε της αρχαιότητας, είτε του Βυζαντίου, είτε των νεότερων χρόνων, από πολλά και διάφορα σημεία της γης, από την Αίγυπτο, από την Σικελία, κάτω Ιταλία, Βόρειο Ήπειρο, Μικρασία, Πόντο, ακόμα από τη Ρουμανία και δίνουν ακριβώς το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος εκτείνεται ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και φωτογραφίες από το Πακιστάν που μαρτυρούν και εκεί την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού και αυτό νομίζω ότι είναι η ιδιαίτερη σημασία, ότι δίνει την εικόνα της εκτάσεως και του μεγαλείου του ελληνικού πολιτισμού και πιστεύω ότι αν αυτό είναι ενδιαφέρον για έναν οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους Έλληνες για να έχουμε μια συνείδηση και μια αίσθηση του τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός και αυτή η συνείδηση να είναι αφετηρία για τις σημερινές προσπάθειές μας, για τις σημερινές θέσεις μας, για τους σημερινούς αγώνες μας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Βρεθήκαμε σε επικοινωνία εδώ με τον Μορφωτικό Σύλλογο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Κομωτινή και μάλιστα και για αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ελληνισμό, με τα κέντρα ελληνισμού. Θα δείτε και από τις φωτογραφίες ότι από την Αλεξάνδρεια μέχρι την κάτω Ιταλία όπου έχει φωτογραφίσει η κυρία Εύερτ, οι Έλληνες ανέπτυσαν πάρα πολύ μεγάλες δραστηριότητες τόσο στον πολιτιστικό τομέα όσο βέβαια και στον οικονομικό και διοικητικό. Έπαιζαν σημαντικό ρόλο όπου βρισκόταν. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι λίγο δυσάρεστα για τους Έλληνες της Διασποράς, τόσο γιατί και τους έχουμε παραμελήσει εμείς οι ίδιοι, όχι μονάχα το κράτος, όλοι εμείς, και γιατί και οι ίδιοι αποχωρούν σιγά σιγά από τους τόπους, από τις εστίες τους για να επιστρέψουν στην πατρίδα, αφήνοντας πίσω είτε τις περιουσίες τους είτε όλες αυτές τις δραστηριότητες που ανέπτυσαν. Τα κέντρα Διασποράς είναι πολύ σημαντικά για μας τους Έλληνες όπου και αν βρισκόμαστε. Και πρέπει νομίζω να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να μην παραμείνουν και να μην γίνουν ακόμα και αυτά που έχουν σωθεί ερείπια όπως θα δείτε στις περισσότερες από αυτές τις φωτογραφίες. Μεγάλα μνημεία όπου έχουν φτάσει στο σημείο να είναι ερείπια ούτε καν μουσιακοί χώροι ή να εκμεταλλεύονται από κάποιους άλλους λαούς με τον χειρότερο και κάκιστο τρόπο.
άρχισε χθες στην Αλεξανδρούπολη το 18ο συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Τράκης, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα. Όπως τόνισε ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθηγητής Διονύσης Βερέτας, στον επιστημονικό τομέα αναλύθηκαν ποικίλα θέματα που μεταξύ άλλων έχουν σχέση με τις παθήσεις και τα κατάγματα στην παιδική ηλικία, τις κακώσεις της λεκάνης, παθήσεις που αφορούν τη σποδηλική στήλη και φυσικά την οστεοπόρωση και τα κατάγματα στους ασθενείς που πάσχουν από αυτήν. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Για αύριο Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα βόρεια αρχικά σχεδόν έθριο καιρό, αργότερα όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέτρη και τοπικά ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Ροδόπη Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.